αυτό μου από την καρδιά μας. Θα ήθελα να αρχίσω με ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ για άλλη μια ακόμη φορά στον Αντιπεριφερειάρχη, ο οποίος βοήθησε την Ένωσή μας στη φετινή περίοδο να διοργανώσει για πρώτη φορά δύο διεθνείς αγώνες με την Ιταλία, ποδοσφαίρου σάλας, στο Αντώνης Τρίτσης στο Αργοστόλι. Ήταν πολύ σημαντική η βοήθειά του, γιατί κάλυψε κυρίως το οικονομικό κομμάτι και ήταν ο μόνος χορηγός του, πέραν της ΕΚΟ. Γνωρίζω ότι βρίσκεται απόψε στη Λευκάδα και το Περιφερειακό Συμβούλιο, ωστόσο φρόντισε να μας στείλει ένα έγγραφο που θα σου διαβάσει για τον άνθρωπο. Προς Πρόεδρο Εύσκη, κύριο Μαζαράκη Βάγγελο. Εύσκη, σας ευχαριστούμε ιδιαίτερως για την πρόσκλησή σας. Δυστυχώς, ανηλυμένες υπηρεσιακές μας δεσμεύσεις δεν μας επιτρέπουν να παραπέμπουμε στην εκδήλωσή σας. Θα θέλαμε ωστόσο να σας επιδούμε ένα αγώνυμο αντίτυπο το έτος, πλούσιο αγώνυμο διακρίσεων και επιτυχιών, αλλά και σε όλους εσάς, χωρίς ηθήματες και αθλητές, να έχετε υγεία προπίστως και εν συνεχεία υπομονή, επιμονή και αθλητικότητα. Ο αθλητισμός και ειδικά ο αγωνιστικός αθλητισμός παραμένει πάντα σε όλες τις εποχές και υπό οποιασδήποτε συνθήκες μια δημιουργική υγιής διέξοδος από τα προβλήματα και τις δυσχέρειες της καθημερινότητας, τόσο για τους αθλούμενους όσο και για το φιλοθεάμον κοινό. Ειδικά τώρα, όπου η εποχή χαρακτηρίζεται από σοβαρά κοινωνικο-οικονομικά προβλήματα, ο ρόλος της άθλησης αντίσταται περισσότερο ουσιαστικός, σχεδόν λυτρωτικός για πολλούς από εμάς. Ως φορέας, στεκόμαστε διαχρονικά πλάι σε όλα τα αθλητικά σωματεία και σε εσάς. Παραμείνετε ενεργοί στις επάλξεις, προσφέροντάς μας ωραία ποιοτικά ποδοσφαιρικά παιχνίδια σε αξιοπρεπές περιβάλλον, απαλλαγμένο από στοιχεία και συμπεριφορές που συχνά στο ποδόσφαιρο μαυρώνουν την αξία και την ουσία ενός αγώνα. Σας διαβεβαιώνουμε ότι παραμένουμε δίπλα σας, ενισχύοντας την προσπάθειά σας και το έργο σας. Όπου βέβαια οι αρμοδιότητες μας το επιτρέπουν, αξιοποιώντας τα μέσα και τις δυνατότητες που διαθέτουμε. Χρόνια πολλά και καλή σας χρονιά. Ο Αντιπεριφερειάρχης ο κύριος Κουρής. Ευχαριστούμε και εμείς για το κείμενο που μας έστειλε. Ευχαριστώ τις αρχές που παρίστανται σήμερα σε προσώπους του Δήμου, της συμπολίτευσης και της αντιπολίτευσης, τους προέδρους και τα μέλη των διοικήσεων των σωματείων, των ποδοσφαιρικών σωματείων της Κεφαλονιάς, όλους αυτούς στους οποίους ανήκει αυτή η γιορτή, τους ποδοσφαιριστές του, των ομάδων κτλ. Πρέπει να αρχίσω τη χρονιά που μας πέρασε, τροκάδι, 4-5 πράγματα γίνανε πολύ σημαντικά για τη δική μου εκτίμηση. Πρώτον είναι ότι για πρώτη φορά η Κεφαλονιά αξιώθηκε να δει διεθνείς ποδοσφαιρικούς αγώνες. Είπα και τότε ότι δεν θα ήταν τελευταίοι. Το εννοώ και φέτος. Πάνω καλοί φίλοι μας στο νησί, καλοί κεφαλονίτες, οι οποίοι ήδη βοηθούν και πολύ σύντομα θα είμαι σε θέση να σας ανακοινώσω και νέες διεθνείς συναντήσεις που θα γίνουν στον νομό μας, στο φούτσαλ κυρίως, γιατί ποδοσφαιρικά γήπεδα δεν μπορούμε να ισχυριστούμε ότι έχουμε κατάλληλα για να φιλοξενήσουμε όλους τους αγώνες. Θέλω να πω ακόμη ότι η χρονιά που μας πέρασε, που ήταν οπωσδήποτε μία δύσκολη χρονιά όπως είναι για όλα τα σωματεία, για όλο τον αθλητισμό, αφού πια γνωρίζετε ότι το οικονομικό πρόβλημα πιέζει τους πάντες και μόνο η τρέλα και ο ερασιτεχνισμός και η αγάπη μερικών ανθρώπων, μερικών παραγόντων κρατάνε ακόμη τα σωματεία σε ενέργεια, θέλω να πω ότι αυτό που επισημαίνει και ο Αντιπεριφερειάρχης, ότι το ποδόσφαιρο στην Κεφαλονιά είναι απαλλαγμένο από τη βία σε πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό. Δεν έχουμε επεισόδια που να μαυρώνουν το ποδόσφαιρό μας. Έχουμε ποδόσφαιρο αξιοπρέπειας
Και παρά το γεγονός ότι κάποιες φορές ερχόμαστε σε αντιπαραθέσεις λεκτικές, ούτως ή άλλως υπάρχουν παντού σε όλα τα αθλήματα όπου υπάρχει άμυλα, δεν μειώνουν σε τίποτα το ποδόσφαιρό μας. Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους συμβάλλουν με την ανιδιοτελή παρουσία τους στο ποδοσφαιρικό γύμναστο των νησιών. Ξεκινάω από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που κάνουν τα πάντα όσα μπορούν να βρεθούν κοντά στα σωματεία και τις καθημερινές και τις κυριακές, αναλαμβάνοντας ρόλους και καθήκοντα πολλές φορές που είναι προσωπικά ζημιογόνα, να έρθουν σε αντιπαράθεση με ανθρώπους που τους βλέπουν όλη μέρα και μιλάνε μαζί τους, μόνο και μόνο για να πληροφορήσουν τον βασιλιά του σπορ, τον ποδόσφαιρό μας. Θέλω να ευχαριστήσω τους διαιτητές που και εκείνοι, όταν έχουν συνείδηση της αποστολής τους, ενεργούν θετικά και καταλυτικά στην πρόοδο του ποδοσφαίρου. Θέλω επίσης να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εσάς που κάθεστε απέναντί μου τώρα, που με τις επισημάνσεις την δική σας βοηθάτε πάρα πολλές φορές να βελτιωθούν πράγματα που εμείς δεν μπορούμε να τα προλάβουμε. Εμείς δεν έχουμε γεννηθεί από τον ουρανό, δεν πέσαμε, ούτε το αλάθι του Πάπα έχουμε. Κάνουμε πάρα πολλά λάθη, εγώ προσωπικά κάνω τα περισσότερα από όλους και το ευχαριστούμε, γιατί όποιος κινείται και δρά, ασφαλώς κάνει και λάθη. Θέλω να ευχαριστήσω επίσης από την καρδιά μου και πραγματικά το προσωπικό της Ένωσης. Τους τρεις ανθρώπους που νυχθημερών αγωνίζονται, νυχθημερών το εννοώ. Δεν είναι μόνο την ώρα που είναι στα γραφεία. Είναι και την ώρα που τους τηλεφωνάτε στο σπίτι τους για να πάρετε την πληροφορία οποιαδήποτε ώρα. Και είναι όλοι οι άνθρωποι εκείνοι, οι τρεις εκείνοι άνθρωποι, που σηκώνουν το βάρος της προσπάθειας που κάνουμε όλοι μαζί. Αναφέρομαι στη Χρύσα, αναφέρομαι στην Ειρήνη και αναφέρομαι και στο Γιάννη. Οι άνθρωποι της Ένωσης κάνουν πολύ περισσότερα από όσα αμείβονται, από όσα πρέπει να κάνουν, και σας ευχαριστώ όλους εσάς τους παράγοντες που παρά την πίεση που καμιά φορά δείχνετε και καμιά φορά θέλετε να εκφραστείτε ενδεχομένως και για μένα αρνητικά, πηγαίνετε και δεν βρίσκετε και τα πληρώνουν αυτές. Τους ευχαριστώ από την καρδιά μου. Θέλω να ευχαριστήσω τους παράγοντες που δεν έχουν θέση στο ποδόσφαιρο, αλλά όμως κάθε Κυριακή είναι στα γήπεδα ως παρατηρητές, και όλους εσάς που συμβάλλετε δίνοντας τα παιδιά σας μαζί με τους προπονητές της Ένωσης, τον κύριο Τέολια και τον κύριο Λιονάτο, να έχουμε αξιοπρεπείς ποδοσφαιρικές ομάδες οι οποίες πηγαίνουν στα γήπεδα της περιφέρειας, της μεγάλης και άνισης περιφέρειας που υπάρχει, η Μπάτρα, η Ηλία και την Ετωλοκαρνανία, που είναι δυσανάλογες με τη δική μας ποδοσφαιρική δύναμη, και μπορεί να ιτώνται, αλλά έχουν κατακτήσει ένα πολύ σημαντικό, πολύ πολύ σημαντικό, που δεν ξέρω αν το λέει κανείς, ένα πολύ σημαντικό τίτλο. Το τίτλο της αξιοπρέπειας. Δεν είναι ομάδες που μαζεύουν 10 Έλληνες και 3-4-5 αλλοδαπούς με άλλα ονόματα και με άλλα δελτία πολλάκης και τους περιφέρουν από εδώ και από εκεί μόνο και μόνο για να πάρω το αποτέλεσμα. Ξέρετε πολύ καλά τι λέω. Οι πιο πολλοί που στα δεμάσατε καταλαβαίνετε και σε ποιον αναφέρω και σε ποιος αναφέρω. Η δική μας των παραγόντων ψιλοευπρέπεια μας απαγορεύει να διεκδικήσουμε τα αυτονόητα και να προχωρήσουμε και να κάνουμε ενστάσεις κτλ. Όμως σε κανένα να μην ξεφεύγει ότι έχουμε γνώση και πείρα του πράγματος.
Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω τα σωματεία της Κεφαλονιάς που φέτος διοργανώνουν κυρίως αυτοί, με κόπους και με έξοδα, τρία παιδικά πρωταθλήματα. Πιστέψτε με ότι παρά το γεγονός ότι υπήρξε αντίρρηση για αυτό στην αρχή της περίοδου, είναι ό,τι καλύτερο κάναμε ποτέ. Το ποδόσφαιρο έχει μέλλον όταν έχει ακαδημίες και όταν έχει παιδιά. Το ποδόσφαιρο είναι ευχαρίστηση, είναι άθλημα και είναι για το μέλλον. Καλά να παίζουμε κι εμείς οι παλιοί, ακόμη καλύτερα όμως να παίζουν τα παιδιά, τα δικά μας παιδιά. Η Ένωση κάνει ό,τι μπορεί στον τομέα αυτό, συμβάλλει και είναι η μοναδική Ένωση στην Ελλάδα, και επαναλαμβάνω, να το ακούσουν κάποιοι που πρέπει να το ακούσουν, είναι η μοναδική Ένωση στην Ελλάδα που εκδίδει εντελώς δωρεάν δελτία για τις μικρές ηλικίες. Εντελώς δωρεάν. Εμείς πληρώνουμε το ποσοστό μας εκεί που πρέπει, αλλά η Ένωση τα εκδίδει εντελώς δωρεάν. Γιατί σας το είπα αυτό? Γιατί μου αρέσει να ακούω τις γκρινίες κάποιου. Πρέπει όμως να ακούσετε και εσείς την αλήθεια. Προσφέρουμε όλοι αυτό που μπορούμε. Όπως το μπορούμε. Και σε αυτές τις περιπτώσεις, πολλές φορές θα είμαστε και μόνοι. Δίνουμε όμως τον αγώνα όσο μπορούμε και όπως μπορούμε και βεβαίως μιλάμε για άθλημα, δεν μπορούμε να σας πούμε ότι καταβάλλουμε προσπάθειες, αγωνιζόμαστε και κάτι άλλο που ακούγεται στις τελετές, παλεύουμε, δεν κάνουμε αυτό. Κάνουμε αυτό που ευχαριστιόμαστε μαζί με εσάς. Και με τις γκρίνιες το κάνουμε και με τα καλά και με τα κακά. Άλλωστε το ποδόσφαιρο και η ένωσή μας δεν είναι μια μεγάλη ένωση που δεν έχει έσοδα. Έχω πει κατ' επανάληψη ότι εξαρτώμαστε αποκλειστικά από την ΕΠΟ και ξέρετε ότι κοντά μας είναι αναχής των περιπτώσεων δεν έχουμε και τους φορείς. Όχι εμείς παντού. Εμείς ειδικά από το 2000 που είχα την τιμή να με εκλέξετε ως πρόεδρο της Ένωσης, μέχρι σήμερα δεν έχω δει στο Ταμείο της Ένωσης ούτε μία δραχμή νομαρχιακή ή δημοτική επιχορήγηση. Ποτέ. Οποιοςδήποτε γνωρίζει κάτι άλλο, το παρακαλώ να μου διαψεύσει. Δεν παρακονιόμαι, απλά σας θέτω υπόψη σας το πρόβλημα που υπάρχει. Είμαστε μία ένωση με προβλήματα, αφού έχουμε και ένα δεύτερο νησί. Οι άνθρωποι από την Κιθάκη υποφέρουν να έρχονται κάθε εβδομάδα εδώ. Υποφέρουν οικονομικά. Και με τη στάση που κρατάει το κράτος που δεν δίνει δραχμή, δεν ξέρω πώς αυτοί οι άνθρωποι θαυμάζουν πραγματικά ότι τα καταφέρνουν. Δηλαδή μόνο αυτοί. Είναι και όλοι άλλοι από το Λιξούρι, από τον Πόρο, από όλα τα σημεία της Κεφαλονιάς, αλλά και αυτοί από εδώ, τα σωματεία της Αποστολής, που πηγαίνουν εκεί. Κάνουμε λοιπόν ένα πρωτάθλημα αξιοπρέπειας, ένα πρωτάθλημα το οποίο θα μας οδηγήσει μετά από λίγο στα παράς του ομίλου που θα γίνει, και έχουμε την εκφράζουμε την ευχή ο εκπρόσωπός μας να καταφέρει για αυτή τη φορά να μπορέσουμε και εμείς να μην είμαστε τόσο μακριά από το ποδοσφαιρικό γύρισμα της Ελλάδας. Δυστυχώς έχουμε δύο κατηγορίες πια στην πράξη, όχι θεωρία, στην πράξη. Και έχουμε και τα πρωταθλήματα που ξέρετε. Τα παιδικά πρωταθλήματα που ξέρετε. Τα οποία παιδικά πρωταθλήματα δεν είναι μαϊμού πρωταθλήματα,
πρωταθλήματα που κάνουν ακαδημίες ιδιωτικές και τα στέλνουμε στη ΜΕΤΟ ως πρωταθλήματα και κάποιοι από εσάς έρχεστε και μου λέτε πάρτε παράδειγμα από εκεί. Απίστευτο. Είναι πραγματικά τα πρωταθλήματα μας, κύριε. Παίζουμε πραγματικούς αγώνες, όχι αγώνες στα χαρτιά και για την επιχορήγηση. Μα οι μουδιές δεν με επιχειρηθήκαν και δεν με έγιναν. Κανείς από την Κεφαλονιά, ούτε διαιτητής, ούτε παράγοντας, δεν έχει ποτέ ακουστεί για κάτι παράνομο, για κάτι παράξενο. Και όλοι, μα όλοι πιστέψτε με, όλοι όσοι κάθονται εδώ, εσείς που κάθεστε στα τραπέζια, αγωνιζόμαστε όλοι αφνιδιοτελώς και αφιλοκερδώς. Δεν υπάρχει αμοιβή για αυτά τα οποία κάνουμε. Βέβαια αυτό μπορεί να μην αρέσει σε κάποιους και να φαντάζονται ότι έχουμε κάνει το ποδόσφαιρο επάγγελμα. Αλλά τι να κάνουμε, δεν είναι έτσι. Και τους συνιστώ να το χωνέψουν για να τους περάσει. Έτσι τα πάνε. Πολυλόγησα ήδη και πρέπει να τελειώσω. Δεν ξέρω γιατί οι βουλευτές μας δεν είναι εδώ, άρχισε ή δεν είναι εδώ, δεν ξέρω, δεν έχω κανένα. Είναι εδώ εκπρόσωποι του Δήμου, θα τους παρακαλέσω τον Αντιδήμο, τον κύριο Πιακάτο, για ένα σύντομο χαιρετισμό. Α, είναι ο πρώτος, με συγχωρείτε, εγώ δεν είμαι στο βιβλίο, έχει αλλάξει τραπέζι. Τι να κάνω, δεν πιάνω αυτό, είναι δύσκολο. Πάει από εδώ και εκεί, δεν το πιάνεις. Δεν ξέρω. Λοιπόν, το καλό για ένα χαιρετισμό σύντομο.